Μία ακόμη σούπερ μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Αεολικό που τα βρήκε σε όλα με τον Καμερουνέζο Ζερόμ Γκιοατά, ο οποίο κουβαλάει ένα σπουδαίο βιογραφικό σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο 28χρονο κεντρικό αμυντικό είναι 13 φορέ διεθνής με το Καμερούν, έχοντα εκπροσωπήσει τη χώρα του σε διοργανώσει όπω το Africa Cup of Nations και το FIFA Confederations Cup. Την περσινή σεζόν κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στη γάμα εθνική με τον Power Ρούφ μετρώντα 21 συμμετοχέ και 6 γκολ σε 5 το όμιλο και play-offs Στη χώρα μα έχει παίξει επίση για δύο σεζόν στη Super League με τον Πανιώνιο, αγωνιζόμενος και στο Europa League, καθώ επίση σε Καλαμάτα και Ολυμπιακό Βόλου. Ξεκίνησε ωστόσο την καριέρα του στη Γαλλία παίζοντας τη League 2 κατά σειρά με Tour, Valencien και Νίμ. Με την προσθήκη και του Γκιοατά, οι επιλογέ στα στόπερα αυξήθηκαν ακόμα πιο πολύ, καθώς σε αυτή τη θέση υπάρχουν ήδη Νάστο, Ανιτσάκη, Μωραήτη, Σουβατζόγλου και Νικολάου. Επίση, η ομάδα τη Μυτιλίνη που συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το ανοιχτό παράθυρο που υπάρχει για μεταγραφέ μέχρι τέλο Οκτωβρίου, ενισχύοντα σε καθημερινή βάση το ρόστερ τη, προχώρησε σε δύο ακόμη προσθήκε παικτών που θα λογίζονται ω μικρή στο έψυχο δυναμικό. Πρόκειται για τον 20χρονο ακραίο επιθετικό Άγγελο Μούκα που προέρχεται από την ΚΑΠΑ 19 του Πανετολικού και τον Μιχάλη Τσαμπουράκη, ο οποίο αγωνίζεται στην επίθεση και ανήκε πέρυσι στο δυναμικό τη ομάδα νέων τη Αταλάντα Under 19. Μετά τις προσθήκες των Γκιοατά, Μούκα και Τσαμπουράκι, ο αιωλικός έφτασε τις 17 μεταγραφές μέσα στον Οκτώβριο, αλλάζοντας ριζικά το ρόστερ του, φέρνοντας στην ομάδα παίκτες που αποτελούν πολυτέλεια για τα δεδομένα της ΓΑΜΕθνικής.